μείνατε. Γιατί εσύ ξανάρθες πίσω, τα παιδιά που είναι. Α, είναι εκεί. Οκ. Okay. Και πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Σκατά. Σκατά, ε. Τι είναι χάλια? Σκοτώνει τα ζώα και τα ζώα. Ποιος πληρώνει για όλα αυτά? Είστε μαζί? Όχι. Μπορείτε να ακούσετε. Εμείς. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά? Δηλαδή να σκοτώσουμε ένα ζώο διαφορετικά? Να κάνουμε μια αίτηση ότι να το σκοτώσουμε. Κοίταξε με το κομμάτι της αίτησης, δεν γίνεται για, πολλούς, για πιο πολύ για υγειονομικούς λόγους. Δηλαδή χρησιμοποιείς ένα ναρκωτικό το οποίο μετά θα καταναλώσεις εσύ εφόσον θα είναι στο ζώο. Συζητάμε για το τι κάνουμε λίγο πολύ στα ζώα. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι της συνομιλίας. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αυτοί οι τρόποι που δείχνουμε είναι οι πιο, αν θέλεις, οι πιο στάνταρ τρόποι που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Δεν είναι το πιο κακό. Okay, δηλαδή τα ζώα τα αναισθητοποιούν και μετά κάποιος τα μαχαιρώνει στο λαιμό για να φύγει το αίμα, τα κρεμάνε για να φύγει επίσης πάλι το αίμα. Είναι αυτή είναι η διαδικασία. Μου λες να το κάνουμε με ένα καλύτερο τρόπο. Και ο λόγος θα ήταν για να μην πονάει το ζώο. Αυτό θα ήταν για σένα, ας πούμε, το... Άρα... ναι, άρα λες να μην το σκοτώσουμε. Ναι. Οκ. Εσύ τι λες? Εγώ, δεν έχω να κάνω. Τώρα ήρθα μόνο. Δες λίγο. Τι μπορούμε να κάνουμε, εσύ πιστεύεις, για το συγκεκριμένο κομμάτι? Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε? Να σταματήσουμε να τρώμε ζώα, αλλά και πάλι δεν θα σταματήσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πού ξέρεις να σε ρωτήσω? Δεν ξέρω, λέει, αλλά πες. Κοίταξε, αυτό που θέλω να σου πω εγώ είναι το εξής. Άμα εμείς ξέρουμε ότι κάτι είναι κακό, επειδή το κάνει κάποιος άλλος, δεν σημαίνει ότι είναι και... έχω το νου μου, αν του ζω να θέλω να σου πω. Αν ξέρουμε εμείς ότι είναι κάτι κακό, είτε το κάνουμε, είτε δεν το κάνουμε, σωστά. Αν είναι κάτι σαν και αυτό, στο οποίο δεν συμφωνούμε, και κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει. Δηλαδή στη ζωή μας μπορεί να κάνει, μπορεί να κλέβει, μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να βιάζει, μπορεί να κάνει κακά πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Πιστεύεις ότι αυτό είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα κακά πράγματα? Γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτές οι διαδικασίες, εκτός από ότι είναι οι νόμιμες, είναι και αυτές που συμμετέχει όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος. Τι θα ήταν δύσκολο για σένα? Οκ. Σου αρέσει όμως τρως από όσπρια, φρούτα, λαχανικά? Μ' αρέσουν τα μακαρόνια, οι πατάτες, λαχανικά. Όχι τόσο πολύ. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει από λαχανικό, ντομάτι. Είναι ωραίο πράγμα. Όταν είναι όριμη. Και ντοματίνια. Γιατί... και ντοματίνια. Το ντοματίνια να πετυχαίνεις πιο εύκολα. Κοίταξε, εγώ αυτό που μπορώ να σου πω, εγώ είμαι 31 τώρα, στα 32. Έγινα vegan στα 25 μου. 6 χρόνια και πίσω. Μπορείς να σκεφτείς γιατί έγινα vegan? Είναι μουσική, κανονικά θα σε άκουγα, απλά είναι μουσική και... Για ηθικό λόγο. Πιστεύεις ότι μου άρεσε η γεύση ή δεν μου άρεσε η γεύση των ζωικών? Έπεσε πάνω μου. Ναι, κι εγώ είμαι ακίνητος, αυτό είναι το αστείο, λέει, και έπεσε κολόνα, ξέρω. Σας άρεσε. Για μένα δεν θα μου άρεσε. Δεν θα σου άρεσε η γεύση, δεν τρως ζώα ή ζωικά? Αλήθεια λέει. Δεν λέει αλήθεια. Μάλλον έτσι. Τι μ' αρέσει, ένα μ' αρέσει ζώο. Φάρνι. Τα υπόλοιπα δεν τα τρώω. Δεν σου αρέσει, τι είναι, οπτικά σου αρέσει? Χρειάζεται να σου αρέσει ένα ζώο για να μην το φας. Γιατί εγώ μπορώ να σου βρω πολλά ζώα τα οποία δεν θα σου αρέσουν. Σημαίνει, δηλαδή για τον υπόλοιπο κόσμο, όποιο σου αρέσει, του συμπεριφέρεσαι καλά. Και όποιο δεν σου αρέσει, δεν του συμπεριφέρεσαι καλά. Όχι. Θέλουμε καλύτερα. Ναι. Αλλά δεν θα μου αρέσει να το φάω. Δεν θα πας να του κάνει κακό. Όχι. Γιατί στα άλλα ζώα που δεν σου αρέσουν, πληρώνει. Sorry, για κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το κάνεις εσύ πιθανόν. Όταν πληρώνουμε τα λεφτά μας, ας πούμε, εμείς το υποστηρίζουμε. Δύσκολη ερώτηση. Επιστρέφω σε αυτό που σου έλεγα. Έχω... ίντερνετ χρησιμοποιείς? Ωραία. Πρόσεξε ένα. Dominion. Dominion. Είναι ό,τι κάνουμε στα ζώα. Πάρε την καρδούλα, αν τη θέλεις. Ωραία. Αυτές οι δύο πλατφόρμες, μία, δύο, τρεις, σου λένε πώς μπορείς
να αλλάξει. Έχουν διατροφολόγου οι οποίοι είναι εθελοντέ. Βεβαίω. Ένα δευτερόλεπτο να τελειώσω αυτό. Κράτα την κράτα, μην τη χάσει. Έχουν εθελοντέ που σε βοηθάνε να κάνει αυτή την αλλαγή. Δωρεάν, δεν πληρώνει κάτι. Δεν είσαι αγγλικά, μεν, ok. Αλλά άμα έχει λίγη βοήθεια, αν κάποιο μπορεί να σε βοηθήσει να το κάνει αυτό, σου λένε τι να φας, γιατί να το φας. Μπορώ να σου πω ότι σαν vegan η γεύση, αν ξέρει να μαγειρέψει και εννοείται να μάθει, έτσι, κανεί δεν ήξερε. Δεν σου λείπει. Δηλαδή, τρώσω νόστιμα φαγητά, μπορεί να φτιάξει σόγια, μπορεί να φτιάξει σέιτα, μπορεί να φτιάξει τόφου, αντικατάστατα κρέατος. Εντάξει. Έλα να τσακ πιο εδώ για το φορτηγάκι και εδώ είμαι. Πες μου. Και εννοείται, αν θες και εσύ να μου πεις κάτι, μου λες. Όχι, εγώ απλά ακούω. Άκου προς το παρόν. Αυτά που κάνουμε και που είναι σαν... Έλα ένα βήμα πίσω, αν θέλεις. Ένα τσακ πίσω για να βλέπω και εγώ τα παιδιά από εκεί. Για πες μου. Αυτό που βάζει που είναι σαν όπλο, ναι. Τι είναι? Άκου. Για να σκοτώσει. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Αυτό είναι ένα ακουστικό όπλο, δηλαδή κάνει ένα δυνατό χτύπημα και προκαλεί διάστηση. Ζαλίζεται, ας το πούμε, το ζώο. Α. Και αυτό είναι ο κλασικός τρόπος στον οποίο ουσιαστικά αναισθητοποιούν το ζώο. Είναι μια μέθοδος αναισθητοποίησης, δεν το σκοτώνει, για να μετά να το βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό και να φύγει το αίμα. Αυτή είναι η διαδικασία. Αλλαγή. Αυτό το όπλο ζαλίζεται και το βγάζουν από εκεί. Ναι. Όχι, όχι. Κοίταξε, υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, π.χ. στον υποδρομό, υπάρχει και άλλες περιπτώσεις που πυροβολάνε τα ζώα. Δεν είναι, αλλά η στάνταρ πρακτική δεν είναι το να το πυροβολήσει, είναι το bolt gun, το κρουστικό όπλο αυτό. Έχεις δει κάτι αντίστοιχο? Έχεις ξαναδεί τέτοια βίντεο, ας πούμε? Τέτοια βίντεο, όχι. Αντίστοιχο, κάποιο στο ίντερνετ που να σου λέει, ξέρω εγώ, τι κάνουμε στα ζώα ή... Ναι, δεν μου έχει κάτι σημείο. Πώς το ήξερες όμως ότι είναι το ανώδυνο? Είχα συζητήσει το είχα συζητήσει κάποιος με τον πατέρα μου. Α, οκ. Τι είχατε συζητήσει, αν επιτρέπεις, εννοείται. Τι είχατε συζητήσει, ποια ήταν η κουβέντα το... Τώρα δεν θυμάμαι πώς ακριβώς. Κάπως το έφερε η κουβέντα. Τελικά, πώς... Απλά πω, πώς σκοτώνουν τα ζώα. Επειδή ήξερα ότι κανονικά τους στάκουν το κεφάλι. Αυτά, τα φακτέρια μαζί με το κεφάλαιο και απόρρισα. Έτσι είναι. Πώς σου φαίνεται σε αυτή τη διαδικασία? Μου είπες δεν έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τώρα που είδες. Γιατί στο μυαλό σου μπορεί να έχεις μια εικόνα, τώρα την είδες αυτή καθεαυτή. Πώς είναι? Πώς σου φάνηκε? Δεν μου αρέσει να το βλέπω. Γευστικά βέβαια αλλάζει κάπως. Ναι. Όταν το τρώμε, λέω, δεν είναι το ίδιο σαν να το βλέπουμε. Έχει ωραία γεύση. Ναι. Αυτό. Okay. Τι είναι? Κοίτα, αυτό. Απλά πιστεύω ότι και στη φύση να τα αφήσουν τα ζώα. Τι? Ναι. Δεν πεθαίνουν με πολύ καλύτερους τρόπους. Συμφωνώ. Ναι. Στη φύση δηλαδή έχει λύκους, λιοντάρια, ίνες, whatever. Τα τρώνε. Αυτά τα ζώα όμως, ποιος τα εκτρέφει? Εμείς. Άρα εμείς τα δημιουργούμε. Άρα. Ναι, απλά εδώ πέρα λέω το βέβαιο. Τι βγάζει μέχρι την ενηλικίωση? Ποια ζώα? Καλά, εντάξει, όχι όλα τα ζώα. Αλλά τουλάχιστον μεγαλύτερο ποσοστό σίγουρα. Όχι. Τα πρόσεξε. Δεν στο λέω για να σου πω. Πώς να σου πω, να πω όχι. Να μάθω, να έχεις. Αυτό. Τα περισσότερα ζώα είναι πολύ νεαρή ηλικία. Τα πιο, αν θέλει, τα ζώα που φτάνουν στη μεγαλύτερη ηλικία είναι περίπου 4 με 8 χρόνια, είναι οι θηλυκές αγελάδες. Και αυτές ο μέσος όρος ζωής είναι 25 χρόνια. Ο μέσος όρος ζωής στην κτηνοτροφία είναι 4 με 8. Γιατί από ένα σημείο και μετά η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει παιδιά, δεν παράγει αρκετό γάλα, δεν παράγει καλό γάλα. Δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Είναι μερικές από τους κλασικούς λόγους. Τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει εσένα? Καλό βράδυ, φίλε μου, να είσαι καλά. Το κανάλι, αν θες να δεις και άλλα τέτοια βίντεο, είναι ο Ασβός. Ο Ασβός. YouTube. Αν το πατήσεις τώρα θα σου βγει. Αν θες να ρωτήσεις κάτι, ρώτα. Πώς σε λένε? Χαρικαρή, Βασίλης. Ό,τι πλήσεις, αν θες να ρωτήσεις κάτι, ρώτα. Δεν υπάρχει ούτε χρέος, ούτε κάτι άλλο. Για το κομμάτι και τα ζώα, πληροφορίες, συνταγές, τέτοια πράγματα. Καλή συνέχεια. Πες μου. Τι είναι αυτό που δεν σ' άρεσε? Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω. Αντικειμενικά τώρα δεν είναι ωραίο να τις βλέπεις. Δεν νομίζω κάποιος που χαρίζει τη θέση να το βλέπεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν δεν το βλέπουμε, αλλάζει κάτι? Όχι. Okay. Τι είναι αυτό, δηλαδή στην εικόνα σου προκαλεί κάποιο συνέστημα και δεν σου αρέσει να το δεις? Είναι κάτι σου βγάζει? Δεν μου αρέσουν τέτοια. Να βλέπω γενικώς. Ναι, ρε παιδί μου. Πρέπει να πεθαίνω. Okay. Άρα σε στεναχωρεί, σε ιδιάζει, σε λες. Τι είναι αυτό? Στεναστατώνει. Okay. Στεναστατώνει με την έννοια του εκνευρίζομαι ή στεναστατώνει με την έννοια στεναχωριέμαι? Πού είναι πιο κοντά? Θα έλεγα στεναχωριέμαι. Στεναχωριέσαι, okay.
Έχεις, φαντάζομαι ότι ίσως δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ. Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το είδαμε ότι είδαμε σε αυτά τα λίγα λεπτά του βίντεο. Για να τρέφεται ο άνθρωπος. Πολύ σωστά. Τι είναι, αν θέλεις, άρα πώς λειτουργεί κιόλας. Που είναι απλές ερωτήσεις σου κάνω, απλά ξέρεις, θέλω να καταλήξω κάπου. Ποιος συντηρεί αυτές τις βιομηχανίες. Εμείς. Πολύ σωστά. Πιστεύεις, εγώ μπορώ να σου πω τη δική μου εμπειρία, ότι ο περισσότερος κόσμος που θα δει αυτό δεν του αρέσει. Του βγάζει κάποιο συναισθηματικό συναχωρία, να εκνευρίζει, απελπίζεται κλπ. Γιατί πιστεύεις ότι το κάνει αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι είμαστε μέσα στα τόνια. Κύριος, ότι δεν είμαι ένας συνδυσμένος στην ηλίθεια του, σε τέτοιες εικόνες. Ναι. Να σε ρωτήσω, αν είχαμε εδώ πέρα και δείχναμε καρότα. Καρότα. Ψιλοκόβαμε καροτάγια. Θα ένιωθες το ίδιο. Όχι, το καρότα νιώθει κάτι. Έχεις σκεφτεί ποτέ μήπως είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή ότι όντως κάνουμε κάτι αν θέλεις ένα ζώο. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου αυτή η σκέψη. Είναι αυτό το κάτι. Δηλαδή, ότι ρε παιδί μου, ότι αυτό το πλάσμα δεν είναι όπως είναι ένα καρότο που είναι ένα φυτό και δεν έχει εγκέφαλο, νευρικό σύστημα, δεν νιώθει πόνο. Μήπως έχεις σκεφτεί ότι ίσως είναι αυτός ο λόγος που σε αναστατώνει, που σε προβληματίζει, αν θέλεις. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την κατάσταση και να είναι okay. Δηλαδή να. Οκ, στον τρόπο που τα σκοτώνουμε, έτσι. Δηλαδή, να σου εξηγήσω, δηλαδή μπορούμε να σκοτώνουμε ζώα και να μην νιώθουμε τύψεις ή έστω στεναχωρημένοι σε αυτόν τον βαθμό που το νιώθουμε. Υπάρχει κάποιο σενάριο που να το. Όσο μπορείς να σκεφτείς, ναι. Έτσι. Εγώ δεν υποστήριζα να γίνω όσο το πιο γρήγορα. Οκ. Okay. Εγώ μπορώ να σου πω ότι γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί και αυτή η βιομηχανία είναι μια βιομηχανία που είναι που λέμε όπως ο χρόνος είναι χρήμα. Που σημαίνει ότι δεν περνάει χρόνος για χάσιμο. Δηλαδή δεν θέλουν να περιμένουν τα ζώα να υποφέρουν. Για αυτό δηλαδή μπορεί το ζώο να αρχίσει να χτυπιέται, να κατάλληλα να τραυματίζεται. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Πιστεύεις ότι θα είχε όμως να κάνει κάτι με το αν θα ζήσει ή δεν θα ζήσει το ζώο. Τι εννοείς. Εννοώ ότι θα σκεφτώσουν ποτέ ότι ξέρεις κάτι να συμμετέχεις ή να μην συμμετέχεις σε αυτές τις βιομηχανίες. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, έστω ότι το ζώο δεν βασανίζεται καθόλου. Εσύ θα ήσουν, θα ήσουν ok με το να σκοτώσουμε αυτό το ζώο να πάρουμε τη ζωή. Είναι δύσκολη ερώτηση. Ναι. Είναι δύσκολη ερώτηση. Κοίτα, μπορεί να είμαι γενικός, αλλά δεν είμαι τόσο αντίθεση, αφού θα δώσουμε την τροφή για να φάει κάποιος. Ναι, ok. Θα πεις ότι δεν θα το κάνουμε για την πλάκα μας. Ναι. Θα υπάρξει ότι κάποια άτομα θα τραφούν από αυτό το ζώο. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αναγκαίο. Από όσο γνωρίζεις, είναι αναγκαίο να φάμε κάποιο ζώο ή κάποιο ζωικό παράγωγο όπως γάλα, αυγά, ξέρω εγώ. Ή... από όσο ξέρεις. Το γάλα τουλάχιστον σίγουρα. Σίγουρα. Okay. Πιστεύεις ότι το χρειαζόμαστε περισσότερο εμείς ή τα μωρά μας χαράκια. Σε πειράζω λίγο τώρα. Που θέλω να σου πω. Αν είχε την πληροφορία, εγώ δεν το ξεκαθαρίζω ούτε ο γιατρός είμαι διατροφολόγος. Μπορώ να σου πω όμως ότι πού μπορείς να ψάξεις. Την πληροφορία που λένε οι ειδικοί για το κομμάτι του vegan. Αυτό λέμε εμείς σήμερα. Αν μπορούσες να ζήσεις και μάλιστα να είσαι υγιής, ναι, τρώγοντας οτιδήποτε είναι μόνο από φυτά, θα ήταν πιο κοντά ή πιο μακριά σε εσένα. Πιο κοντά από την άποψη. Εγώ ομολογώ ότι το κρέας σαν γευστικά μου αρέσει. Ναι, συμφωνώ. Στον περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω συμφωνήσαμε ότι το κρέας προέρχεται από κάποιο ζώο. Ναι. Πιστεύεις ότι η γευστική μας, αν θέλεις, απόλαυση είναι αρκετή για να πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα σκοτώσουμε αυτό το ζώο. Το κάνουμε. Εγώ σου λέω ότι αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξανασκεφτούμε για το αν θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αν η γευστική μας απόλαυση είναι αρκετή για να σκοτώσουμε ζώα. Γιατί άντως, σου λέω, δεν το έχουμε ανάγκη. Νομίζω ότι είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις. Σίγουρα είναι υποκειμενικό. Κάποιος μπορεί να κλέβει και κάποιος πρέπει να μην κλέβει. Πώς να σου πω, δηλαδή δεν έχει αυτό το φραγμό. Εσύ πώς το βλέπεις παρόλα αυτά, μια και μιλάμε οι δυο μας. Δεν θέλω να σε πιέσω, δηλαδή αν δεν σου έρχεται τώρα δεν χρειάζεται να σου βγει. Ναι, έχω κάτι να απαντήσω στην ερώτηση. Ωραία. Αν σου έλεγε κάποιος ότι εγώ ξέρεις κάτι, υποθετικό σενάριο είναι, εγώ δεν τρώω ζώα, τρώω ανθρώπους. Και έλεγε θα φάω εσένα. Εσύ τι θα του έλεγες.
το ένα σενάριο εννοείται φάμε, το άλλο φίλε μου πάνε φάει ένα μπέργκερ από λαχανικά, ας πούμε, ή από ξέρω εγώ vegan burger και μη φάσε εμένα. Τι θα, ήταν, τι θα προτιμούσες? Δεν είχες επιλογή. Ήταν ή του έλεγες φάει κάτι από λαχανικά, κάτι από φυτά, είτε φάει εμένα, τι θα του έλεγες? Είναι πολύ απλό, πρέπει δεν περιμένω να πεις φάει εμένα, ξέρω εγώ. Αλλά όντως θέλω να το ακούσεις. Τι θα του έλεγες? Λαχανικό, φάει κάτι από φυτά, ρε αδερφέ. Πήγαινε παρακάτω, πώς να σου το πω.